Οι ηγέτε τη Αλβανία, των Σκοπίων και τη Σερβία συναντήθηκαν για να συζητήσουν και να συμφωνήσουν για την προώθηση τη πρωτοβουλία Ανοιχτών Βαλκανίων για την προώθηση των πολιτικών και οικονομικών δεσμών. Ο Αλβανό Πρωθυπουργό Σέντι Ράμα φιλοξένησε τη διήμερη συνάντηση στα Τύρανα με τον Σέρβο Πρόεδρο Αλεξάνδρ Βούτσιτ και τον Πρωθυπουργό των Σκοπίων, Ζόραν Ζάεφ. Στόχο μα είναι τα Βαλκάνια να μην έχουν πλέον σύνορα για του ανθρώπου, για την κυκλοφορία αγαθών, κεφαλαίων και υπηρεσιών, τέσσερι αρχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε ο Ραμά. Η πρωτοβουλία Ανοιχτών Βαλκανίων όμω είχε σαν αποτέλεσμα διαδηλωτέ στα Τύρανα που συγκεντρώθηκαν κατόπιν έκκληση του πρώην Πρωθυπουργού τη Αλβανία να πυροπολίσουν τη σερβική σημαία, δηλώνοντα την αντίθεσή του σύμφωνα με την Albanian Daily News. Σύμφωνα με τον πρώην πρωθυπουργό, τα ανοιχτά Βαλκάνια έρχονται σε αντίθεση με την πρωτοβουλία του Βερολίνου και ξεκίνησε από τον Βούτσιτς και υποστηρίχθηκε από τον Σιαμέζο δίδυμό του, Ράμα. Ο Αλβάνος πρωθυπουργός, Εντι Ράμα, ο Σέρβος πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς και ο πρωθυπουργός τη Βόρεια Μακεδονία Ζόραν Ζάεφ. Με κοινή επιστολή του επανέφεραν τη δυσαρέσκεια που προκαλεί η συνεχιζόμενη εμπλοκή στην πορεία ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημειώνουν ακόμη πω συχνά κατηγορούμενοι ω η μπαρουταποθήκη τη Ευρώπη, εμεί ω υπεύθυνοι ηγέτε δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στην περιοχή μα να επιστρέψει στου εφιάλτε του παρελθόντο, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σε θέση να κάνει περισσότερα για τη διεύρυνση σε αυτό το στάδιο. Αλλά σπέβδουν να διευκρινίσουν πω τα ανοιχτά Βαλκάνια δεν είναι μια παρηγορητική κατάκτηση Αντί τη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μάλλον ένα μεγάλο βήμα προ αυτήν. Το θέμα τη κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια που βράζει από τι αντιθέσει και τα ευρωατλαντικά σχέδια, απασχόλησε εξάλλου και την επίσκεψη εργασία στη Βουλγαρία του Έλληνα Πρωθυπουργού, όπου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο τη Δημοκρατία, Ρούμενε Ράντεφ, και τον νεοκλεγέντα Πρωθυπουργό, Κύριλ Πέτκοφ. Ο Μιτσοτάκη άλλωστε τόνισε ότι η Ελλάδα στηρίζει διαχρονικά την πολιτική διεύρυνση στα Δυτικά Βαλκάνια. Αναφέρθηκε επίση στι αυξανόμενε προκλήσει στην περιοχή λόγω αύξηση μεταναστευτικών ροών και εξέφρασε την προσδοκία η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει περισσότερα μέτρα με βάση και τη βάρβαρη πολιτική τη στο μεταναστευτικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι αυτή η πρωτοβουλία δεν πρέπει να υποστηριχθεί επειδή μειώνει τη στρατηγική σχέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τα Βαλκάνια και ανοίγει την θέση των Ηνωμένων Πολιτειών ω του μοναδικού στρατηγικού εταίρου με τι Βαλκανικέ χώρε. Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η Μίνι Σέγγεν Λειτουργεί για τι Βρυξέλλε ω διαχωρισμό αυτονομία, ο οποίο δημιουργεί ένα είδο Βαλκανική Συμμαχία αντί για Ευρωπαϊκή Συμμαχία. Οι Βαλκάνοι ηγέτε έλαβαν το μήνυμα ότι θα πρέπει να περιμένουν την Ευρωπαϊκή Ένωση παρόλο που οι προσπάθειέ του υποστηρίζονται από τη ΣΥΠΑ. Η πολιτική βούληση για διεύρυνση τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ αδύναμη μεταξύ των ισχυρότερων μελών του Ευρωπαϊκού Μπλοκ. Ειδικά τώρα που η Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ, λάτρη και συνομωτούσα για την ένταξη των Βαλκανίων, εγκατέλειψε την εξουσία. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για μας.